σε πανηγυρική γιορτή απ' την Αγία Μαρκέλα. Σ' αγόρασα χρυσή κλωστή και κοκκίνη κορδέλα. Κλείδωνας 2012, 24η χρονιά που γίνεται ο Κλείδωνας στο χώρο της κάτω από το Λεμαΐδος. Είναι οι γιορτές που έφεραν οι πρόσφυγες από τα χωριά μας και νομίζω ότι εμείς συνεχίζουμε την παράδοση, διαρθίζοντας βέβαια το πρόγραμμα με παράλληλες εκδηλώσεις παραδοσιακού περιεχομένου πάντα και για την παράδοση αλλά και για διασκέδαση των συμπολιτών μας. Οι σημερινές εκδηλώσεις του Κλείδωνα που αρχίζουν σήμερα εδώ στο πρώτο δημοτικό έχουν αφιερωθεί στα 90 χρόνια προσφυγιάς που συμπληρώνονται φέτος τον Οκτώβριο και στα 100 χρόνια από τα ελευθέρια της Πτολεμαΐδος. Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν για να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος από προάβλιο σχολείου σε χώρο εκδηλώσεων και μπορώ να πω ότι πάρα πολύ καλή χώρο εκδηλώσεων οργανωμένο. Ευχόμαστε βέβαια να είναι το πρόγραμμα ευχάριστο για τους συμπολίτες μας. Σήμερα έχουμε την πρώτη βραδιά με λαϊκή συναυλία από την αρχίστρα των αφιερωμάτων και αφιέρωμα στο Ξαρχάκο και στο Δήμο Μούτσι. Αύριο συνεχίζουμε με παραδοσιακό πρόγραμμα και το πρόγραμμα ανοίγει η Τουρκάλα τραγουδίστρια που ζει και δουλεύει εδώ στην Ελλάδα, η Dilek Koç. Θα είναι ένα μέρος του προγράμματος και στη συνεχεία έχουμε χοροδίες, χορευτικά και καλεσμένους από την Ελλάδα συλλόγους. Το Σάββατο έχουμε το Θρακιώτικο Γάμο, όπου θα γίνει θεατρική αναπαράσταση όλης της γκάμας, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από το Προξενιό, τον Αραβόνα και το γάμο με τον Γλέντι του. Το σενάριο το έχει γράψει και τους διαλόγους η Ντίνα η Τουρμενίδου και τη σκηνοθεσία την κάνει η Φρίντα η Βασιλοπούλου, η γυναίκα του Κώστα του Στόγια, μέλη και του συλλόγου μας και τα δύο και νομίζω ότι θα κάνουμε μια αξιοπρόσεκτη παράσταση η οποία θα ευχαριστήσει τον κόσμο. Το συνεχίζουμε βέβαια και την Κυριακή με την αναβίωση του Εθίμου του Κλείδωνα στην πλατεία 40 Αρχιγέννη, όπου μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο θα αναβιώσει το Έθιμο του Κλείδωνα και θα ανάψουμε και τις καθιερωμένες φωτιές που τα αγόρια του συλλόγου θα προσπαθήσουν να επιδείξουν τη ρόμπη τους πάνω από τη φωτιά για να δελεάσουν τα κορίτσια του συλλόγου φυσικά.